Με τον Εφιάλτη να έχει κυριεύσει πλέον τη ζωή της και έχοντας γίνει σκιά του εαυτού της, η τραγική μάνα από τη Ρουμανία που την περασμένη Παρασκευή έχασε μία για πάντα το δίχρονο αγγελούδι της όταν εκείνο τραυματίστηκε θανάσιμα μέσα στο σπίτι τους και ενώ εκείνη απουσίαζε από αυτό, οδηγήθηκε στα δικαστήρια Χανίων μαζί με τον 19χρονο σύντροφό της, κατηγορούμενοι και οι δύο για θανατηφόρο έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Αρνήθηκε την κατηγορία διότι πράγματι ούτε έπραξε ούτε παρέλειψε κάτι που οδήγησε στο τραγικό αυτό αποτέλεσμα. Μία δήλωση της κοπέλας, μια ανθρώπινη δήλωση ήταν ότι αυτές τις τρεις μέρες ένιωσα ότι ο Θεός μου πήρε ό,τι πιο πολύτιμο είχα, το παιδί μου, αλλά η κράτησή μου στις φυλακές μου πήρε το μυαλό μου. Με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, το ζευγάρι αφέθηκε προσωρινά ελεύθερο μέχρι και την ημερομηνία της δίκης του με περιοριστικούς όρους απαγόρευσης εξόδου από την χώρα και εμφάνισής του μία φορά το μήνα στην αστυνομία. Με την 23χρονη πλέον να είναι σε θέση να βρεθεί κοντά στο παιδί της και να το αποχαιρετήσει, κάτι που δεν της επιτρεπόταν να κάνει μέσα από τα κρατητήρια τα προηγούμενα 24 ώρα. Ήταν κλεισμένη σε ένα δωμάτιο, ενώ το παιδί της ήταν στο νεκροτομείο και δεν μπορούσε ούτε να κλάψει το παιδί της. Νομίζω ότι τελικά το γεγονός ότι αφέθηκε ελεύθερη, ουσιαστικά χωρίς όρους, εκτός από τους περιοριστικούς τυπικούς όρους που τίθεται πάντα, δείχνει την κατανόηση τελικά της δικαιοσύνης. Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε ενώ η κοπέλα απουσίαζε από το σπίτι, βρισκόμενη στην εργασία της, όμως μέσα σε αυτό, την ώρα του θανάσιμου τραυματισμού, ήταν ο 19χρονος σύντροφός της. Αυτή η γυναίκα θέλει στήριξη και όχι ποινικό έλεγχο. Νομίζω ότι οι αστυνομικές αρχές έπραξαν τα δέοντα, δηλαδή χωρίς να χρειαστεί να πιέσουμε ιδιαίτερα, έδωσαν ψυχολογική στήριξη, έστειλαν τον ψυχολόγο, ο κ. Σκηνόπουλος, τον ψυχολόγο της αστυνομίας, να στηρίξει όσο μπορούσε αυτή τη γυναίκα. Κάτω από συνθήκες που εξετάζονται από την αστυνομία, το παιδί τραυματίστηκε στο κεφάλι και κατά την μεταφορά του στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ κατέληξε.